Σήμερα έχουμε τη χαρά να βρισκόμαστε με έναν άνθρωπο που εγώ προσωπικά ήθελα να συζητήσω αρκετά εδώ και καιρό και δεν είναι καλύτερη ευκαιρία από αυτή, με αυτή την δυστυχώ δυσάρεστη συγκυρία του πολέμου τη Ουκρανία. Ο λόγο είναι για τον κύριο Άγγελο Συρίγο, αναπληρωτή καθηγητή εξωτερική πολιτική και διεθνού δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και υφυπουργό παιδεία και θρησκευμάτων. Κύριε Συρίγο, ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχά για τον χρόνο σα. Ξέρω ότι αυτέ οι μέρε είναι πολύ πιεσμένος. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σπύρου. Είναι ιδιαίτερη χαρά που θα συζητήσουμε αυτά τα θέματα μαζί σα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το ερώτημα που απασχολεί όλου. Πάμε για ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Μάλλον όχι, αλλά ε, άμα συζητούσαμε πριν από μερικέ μέρε αν θα. Ε, γινόταν η εισβολή των ε, ε, Ρώσων στην Ουκρανία, θα λέγαμε όχι. Άμα συζητούσαμε μερικέ μέρες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δίνει 450 εκατομμύρια ευρώ για να σταλεί στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, θα λέγαμε αποκλείεται. Άμα ακούγαμε ότι ο Πούτιν ε, θα έβαζε σε ετοιμότητα τα πυρηνικά του όπλα, πάλι θα λέγαμε αποκλείεται. Επομένως, η απάντηση είναι μάλλον όχι, αλλά... Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, επειδή γνωρίζετε πολύ καλά α, την εξωτερική πολιτική, πώς φτάσαμε σε αυτόν τον πόλεμο. Ο λόγος που φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση οφείλεται στην κατάρρευση του, των χωρών του υπαρκτού σοσιαλισμού και του συμφώνου της Βαρσοβίας το 1989-90. Τότε δημιουργήθηκαν στα όρια των παλιών Σοβιετικών Δημοκρατιών μία σειρά από χώρε οι οποίες απαιτέλεσαν ε, νέα κράτη, ένα από αυτά ήταν και η Ουκρανία. Είναι γεγονό ότι τα όρια του κράτου δεν είχαν φτιαχτεί ποτέ με βάση εθνολογικά κριτήρια, αλλά ήταν το καπρίτσιο των ηγετών τη τότε Σοβιετική Ενώσεω, οι οποίε κάποια στιγμή ο Χρουτσόφ, επί παραδείγματοι, είχε δώσει την Κρυμαία δώρο στην Ουκρανία. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα ανεξάρτητο κράτο και δεν λαμβάνεται υπόψη το εθνολογικό κριτήριο ή κάτι άλλο. Και υπάρχει ω κράτο. Μετά αυτό συνοδεύει όλη την πορεία του. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι αυτό το κράτος δημιουργήθηκε αλλά αστερίσκος δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ανεξάρτητο κράτος. Και εκεί άρχισαν να δημιουργούνται τα προβλήματα. Κάποια στιγμή ε, η Ρωσία διαπίστωσε ότι η Ουκρανία απομακρυνόταν από τη σφαίρα επιρροής της. Υπήρξαν αυτές οι περίφημες βελούδινες διαδηλώσεις οι οποίες Είχαν ενθαρρυνθεί και από δυτικού κύκλου και είχαν ανατρέψει φιλορωσικέ κυβερνήσει που ήταν στην Ουκρανία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η Ρωσία βλέπει ότι αρχίζει η Ουκρανία να φεύγει από, τα, από την επιρροή τη και αποφασίζει να καταλάβει το 2014 την Κρυμαία. Στη συνέχεια, υπάρχει εξέγερση ανταρτών υποκινούμενων από τη Ρωσία στα σύνορα ακριβώς Ρωσίας-Ουκρανίας και αυτή είναι μια κατάσταση η οποία τραβάει από το 2014 μέχρι το 2022. Ε, στο μεταξύ χρονικό διάστημα γίνονται εκλογές στην Ουκρανία και μάλιστα στις τελευταίες εκλογές βγήκε με συντριπτική πλειοψηφία ο Ζελένσκι, ένας ε, πρώην ηθοποιός, ο οποίος μάλιστα χρησιμοποίησε και την ομάδα που είχε όταν είχε, έτρεχε μια πολύ επιτυχημένη κομική σειρά στην Ουκρανική τηλεόραση, τη χρησιμοποίησε για να μπορέσει να κερδίσει την εξουσία. Αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι είναι εκλεγμένος με τη λαϊκή ψήφο. Εδώ λοιπόν η Ρωσία διαπιστώνει ότι όλη αυτή η εξέλιξη δεν της αρέσει, ότι κακός δημιουργήθηκε η Ουκρανία ή κακώς η Ουκρανία έχει αυτά τα όρια, μάλλον η Ρωσία λέει κακώς δημιουργήθηκε η Ουκρανία. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ε, Κακώ δεν έλαβαν υπόψη τι εθνολογικέ διαφορέ που υπάρχουν μέσα στο εσωτερικό τη Ουκρανία. Αλλά αυτό έπρεπε να γίνει το 1991. Δεν μπορεί να γίνει το 2022 και κυρίω δεν μπορεί να γίνει με πόλεμο. Και έτσι φτάνουμε σε κάποια φάση στην οποία ο Πούτιν θεωρεί ότι πρέπει να μετατρέψει την Ουκρανία στο, στην πίσω αυλή του. Και αποφασίζει να εισβάλλει. Οι στόχοι του είναι τρεις. Ο πρώτος στόχος είναι να χαρακτηρίσει την Ουκρανία ουδέτερο κράτος, αντίστοιχο δηλαδή με το καθεστώς της Ελβετίας που της επιβλήθηκε το 1815, άρα η Ουκρανία να μην μπει σε κάποιο διεθνή συνασπισμό και κυρίως στο ΝΑΤΟ, αυτό είναι το πρόβλημα του Πούτιν. Το δεύτερο είναι αυτό που χαρακτηρίζει ο ίδιος από στρατιωτικοποίηση, αλλά στην πραγματικότητα είναι αφοπλισμό. Δηλαδή θέλει να αφοπλίσει εντελώ την Ουκρανία, να μην έχει δικέ τη ένοπλε Αυτό είναι καθεστώ που επιβάλλεται συνήθω σε ιτημένες χώρες μετά από μεγάλους πολέμους. Έγινε στην Γερμανία και στην Ιαπωνία μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και το τρίτο, να ανατρέψει την κυβέρνησή της και να την αντικαταστήσει με μια φιλορωσική κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση αυτή βγήκε με ποσοστό συντριπτικό πριν από μερικά χρόνια και δεν σχετίζεται οπωσδήποτε με τη λαϊκή βούληση. Ε, αυτές οι τρεις επιδιώξεις είναι με το ότι ο Πούτιν μπορεί να επιδιώξει και να προσαρτήσει τμήματα της Ουκρανίας στη Ρωσία. Κάπως έτσι έχει κατάσταση. Έχει δίκαιο ο Πούτιν. Η απάντηση είναι ότι μπορεί να έχεις όλα τα δίκαια του κόσμου ως τη στιγμή που δεν χρησιμοποιείς βία. Μπορείς να πεις ότι καταπιέζονται οι Ρώσοι οι οποίοι ζουν στο εσωτερικό της Ουκρανίας, μπορεί να απαιτήσει να υπάρξει αυτονομία, σε κάποιες περιοχές μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. τη στιγμής αποφασίζεις να χρησιμοποιήσεις βία, χάνεις αυτομάτως το δίκιο σου. Επειδή έχει αξία και αυτό, τη στιγμή που μιλάμε και κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί, ε, γίνεται και η συζήτηση ε, μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών για να ε, βρεθεί μια λύση. Είναι η πέμπτη μέρα τη εισβολής των Ρώσων. Τι εκτιμάτε ότι θα βγει από αυτή την ε, συζήτηση, Θα ε, ε, Έχουμε ελπίδες ότι θα λήξει αυτό το, ε, αυτή η σύραξη. Ο Πούτιν επαιδείωσε να υπάρξει ένα πολύ γρήγορο πόλεμο. Είναι αυτό που είχαν πει οι Γερμανοί στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο: Blitzkrieg και ραυνοβόλο πόλεμο. Δηλαδή να μπει, να καταλάβει, να φύγει. Να αλλάξει την κατάσταση. Για διαφόρου λόγου που δεν έχουμε πλήρη εικόνα αυτή τη στιγμή, αυτό δεν δείχνει να πετυχαίνει. Υπάρχει αντίσταση από τον Ουκρανικό λαό. Πιθανόν τα σχέδια να μην ήταν τόσο σωστά. Το γεγονό ότι ανοίχτηκε σε πάρα πολλά μέτωπα ταυτοχρόνω και διασκόρπισε τι δυνάμει του δημιουργούσε προβλήματα. Είναι πολλοί λόγοι, δεν του ξέρουμε. Το βέβαιο είναι όμω δεν έχουμε αυτό τον κεραυνοβόλο πόλεμο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κεραυνοβόλο πόλεμο. Ο Πούτιν υποχρεούται να μπει σε μία διαδικασία ε, αλλαγής των σχεδίων του. Αυτό περιλαμβάνουν και συζητήσεις για την επόμενη μέρα στην Ουκρανία. Ε, εκεί θα ενέτασα τις συζητήσεις, διαπραγματεύσεις που γίνονται αυτές τις ώρες. Είναι μία δυναμία των Ρώσων θα λέγει κανείς. Ναι, ε, σαφώς είναι δυναμία των Ρώσων. Εκείνο που είναι ενδιαφέρον βεβαίως και δεν το έχουμε ξαναδεί, είναι ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται, ενώ συνεχίζονται οι εχθροπραξίε. Είναι βασικό κανόνα των διαπραγματεύσεων. Σταματώ αυτή τη στιγμή τι εχθροπραξίε και διαπραγματεύομαι. Δεν μπορεί να διαπραγματεύεσαι και την ίδια ώρα να σκοτώνουν πολίτε σου στου δρόμου. Η Δύση, τώρα να πάμε σε αυτό το κομμάτι. Πιστεύετε ότι αντέδρασε σωστά, γρήγορα, επαρκώ. Όχι, εδώ βγήκαν πάρα πολλά προβλήματα τη Δύση. Α ξεκινήσω με το σπίτι μα, την Ευρώπη. Και ξεκινάω από το σπίτι μα διότι αυτά που γίνανε πρέπει να είναι μαθήματα για το μέλλον. Η Ευρώπη ήταν εντελώ απροετοίμαστη μπροστά σε ό,τι συνέβη. Δεν είχε κανένα στρατηγικό πλάνο. Αντιθέτω, τα τελευταία χρόνια έχει προσδεθεί και προσδε... προσδένεται όλο και πιο πολύ στο ρωσικό άρμα τη εξαρτήσεω από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Καμία αίσθηση στρατηγική. Την κρίσιμη ώρα οι Ευρωπαίοι κοίταζαν του Αμερικανού να δουν τι θα κάνουν. Επομένως, βασικό είναι να δούμε τι κάνει η Ευρώπη. Τώρα, ε, η Αμερική. Η Αμερική αποδεικνύει ότι είναι αυτή η οποία καθοδηγεί τις εξελίξεις και μάλιστα αυτή τη φορά απεδείχθηκε ότι είχε και απόλυτο δίκιο σε σχέση με αυτό που έλεγε. Η Αμερική ήταν η μόνη η οποία έλεγε οι Ρώσοι πρόκειται να εισβάλλουν. Στην Ευρώπη δεν την πιστεύαμε για αυτό το πράγμα. Η Ευρώπη δείχνει ότι αφυπνίζεται σιγά σιγά. Παίρνει μια σειρά από ειρηνικά αντίμετρα. Τι είναι τα ειρηνικά αντίμετρα. Είναι μέτρα που μπορούν να παραβιάζουν διεθνείς συνθήκες. Τη συνθήκη για παράδειγμα για την ελεύθερη ε, πρόσβαση σε αερολιμένες, το να πετάς στους ουρανούς κτλ, κτλ. Αλλά δεν είναι πολεμικού χαρακτήρα, δεν είναι πράξεις βίας. Είναι πράξεις οι οποίες δικαιολογούνται ως παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, διότι υπάρχει μια σοβαρότερη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Έτσι έχουμε δύο τέτοια μέτρα τα οποία θεωρώ σοβαρά. Το πρώτο είναι η υποχρέωση της Ρωσίας να απέχει, μάλλον η εξαίρεση της Ρωσίας από το διατραπεζικό σύστημα SWIFT, με το οποίο γίνονται εύκολα οι εκαθαρίσεις τραπεζικών, διατραπεζικών συναλλαγών ανάμεσα στα κράτη. Και το δεύτερο που το βλέπουμε τώρα πάνω στο τραπέζι είναι ότι ουσιαστικά έχει αποκοπεί η Ρωσία αεροπορικά από τον υπόλοιπο κόσμο. Από τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο. Ναι, γιατί η ανατολικά δεν έχει αποκοπεί. Αυτό είναι κάτι που δεν το είχαμε ξαναδεί. Ε, να πούμε κάτι ακόμη, μην το ξεχνάμε. Επειδή είχα διάφορε συζητήσει για αυτό το θέμα τι τελευταίε μέρε, η Ρωσία είναι τμήμα τη Ευρώπη. Δεν είναι τμήμα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Δεν μπορεί να μιλά για ευρωπαϊκό πολιτισμό χωρί τον Μπούσκιν, τον Τολστόη. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα. Και η Ρωσία συμμετέχει σε αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκή οικογένεια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να ασκεί βία. Όπως μπορείς να είσαι εκνευρισμένος με το παιδί σου που δεν διαβάζει, έχεις χάσει το δίκιο σου αν το τραβήξει ένα χαστούκι. Η Ρωσία ξεπέρασε κάθε όριο, ε, στην προκειμένη περίπτωση, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο με κατάφορο τρόπο. Χρήσιμο μάθημα για μας. Η αντίδραση της Δύσης, Εάν είχε εκδηλωθεί πιο πριν σε άλλες παράνομες κινήσεις που γίνονται, ίσως αποτελούσε, συγκρατούσε τον Πούτι. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα. Τον Ιούλιο που μας πέρασε, ο Ερντογάν επισκέφθηκε την κατεχόμενη πόλη των Βαροσίων, στην Κύπρο. Αυτό ήταν παραβίαση συγκεκριμένων ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Δεν υπήρχε καμία ουσιαστική αντίδραση πλην λεκτικής καταδίκης από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο του 2020, ο Ερντογάν είχε στείλει έναν στόλο ολόκληρο, ο οποίος συνόδευε ερευνητικά πλοία που επιχειρούσαν να παραβιάσουν την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Η Ελλάδα είχε στείλει τα δικά της πλοία, πάλι η ευρωπαϊκή αντίδραση ήταν υποτονική. Σημείο τρίτο. Το 2019 η Τουρκία προχώρησε σε ομή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, τρυπώντα την Κυπριακή ΑΟΖ, στέλνοντας γεωτηρητικά σκάφη. Πάλι δεν υπήρξε αντίδραση. Εάν είχε υπάρξει αντίδραση τότε, ίσως τα πράγματα ήταν διαφορετικά τώρα. Είπατε, ξεκινήσατε μάλλον από το σπίτι μας στην Ευρώπη, εγώ θα πήγαινα στο δωμάτιό μας, τι γίνεται με την Ελλάδα. Ε, πολλοί λένε ότι ίσως έχουμε αντιδράσει βιαστικά, με ποια έννοια, ότι όλοι θα δεχτούμε, ότι χρειάζεται η βοήθεια στην Ουκρανία, ε, ανθρωπιστική βοήθεια, ιατροφαρμακευτική, ε, αλλά το να στέλνουμε όπλα κάποιοι το ε, βλέπουν διαφορετικά. Πώς το σχολιάζετε. Ας φύγουμε από τη θέση της Ουκρανίας και σκεφτούμε ότι οι Τούρκοι επιχειρούν να κάνουν κάτι στην Κύπρο. Έναν τρίτο ατύλα. Δεν θα θέλαμε να δούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να στέλνει όπλα στην Κύπρο, να στέλνει στρατό στην Κύπρο. Δεν θα θέλαμε να τη δούμε ούτε να στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια, ούτε να ορκείται σε συμβολικές κινήσεις φωταγωγήσεως των ε, κτηρίων μας. Το ερώτημα είναι γιατί μπαίνουμε εμείς ε, ως «μικρή Ελλάδα» που λένε κάποιοι, ε, σε ένα πόλεμο ε, υπερδυνάμεων. Δεν θα μπορούσαν να μπουν κάποιοι άλλοι πρώτοι να στείλουν. Ναι, ε, διότι η μικρή Ελλάδα αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή υπαρξιακές απειλές από τη γειτονική Τουρκία. Και θα ήθελε πάρα πολύ αυτό που γίνεται τώρα να γίνει αύριο, αν χρειαστεί, στην Κύπρο ή στην Ανατολική Μεσόγειο. Ήθελα να έρθω σε αυτό. Η, η ερώτησή μου θα ήταν: Ποιε είναι οι συνέπειε αυτού του πολέμου και στη χώρα μα. Δηλαδή, πόσο συνδέεται αυτή η απειλητική πολιτική τη Τουρκία ε, προ την Ελλάδα. Άμεση συνέπειε του πολέμου, ειρήτω, εν παρόδο, επειδή απευθύνεστε και στο κοινό που απευθύνεστε, θα είναι η αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και η αύξηση των τιμών του σταριού διότι και η Ρωσία και η Ουκρανία είναι στο βολώνες, παγκόσμιοι Θα δούμε όμως μια ε, απειλητική πολιτική προς κάποιον ε, κάποιο νησί μας. Από την Τουρκία. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή παρακολουθεί προσεκτικά πώς θα αντιδράει η διεθνή κοινότητα. Διότι σου λέει, αν έχει μια ήπια ή αδιάφορη αντίδραση, μπορώ να το κάνω κι εγώ ε, και θα το αντέξω. Αν έχει μια έντονη αντίδραση, αν κόψει την Τουρκία από, το, από την πρόσβαση την αεροπορική διεθνώ. Από τα διατραπεζικά συστήματα συναλλαγών. Ε, είναι κάτι που η Τουρκία θα λάβει υπόψη τη. Άμα τη επιβάλλει κυρώσει σε φυσικά πρόσωπα, σε ανθρώπου οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή την επιχείρηση, όπω γίνεται τώρα στην Ουκρανία, Άμα παγώσεις τα περιουσιακά του στοιχεία, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία η Τουρκία τα λαμβάνει σοβαρά υπόψη. Υπενθυμίζω ότι για την ε, παραβίαση της Κυπριακής ΑΟΖ, επιβλήθηκε μετά από μερικούς μήνες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, η ποινή της, του παγώματος των περιουσιακών στοιχείων σε δύο διευθυντικά στελέχη της Τουρκικής Κρατικής Εταιρείας Πετρελαίου. Θα ήταν εντελώ διαφορετική κατάσταση, αν δεν αφορούσε σε δύο διευθυντικά στελέχη, αλλά στην ίδια την τουρκική κυβέρνηση. Θα ήθελα να μα πείτε τώρα δύο λόγια για τον ελληνισμό που υπάρχει στην Ουκρανία και πόσο σημαντικό είναι αυτό ο ελληνισμό. Το έχουμε δει από το βιβλίο των εκδόσεών μα, Ασφαλιστέ, Έμποροι και Ιστορία του Ελληνικού Έθνου. Πόσο σημαντική ήταν η Οδυσσό και πόσο βοήθησαν στην δημιουργία του ελληνικού κράτου. Γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η περιοχή για την Ελλάδα. Να πω κάτι. άμα διαβάσετε τα ονόματα των περιοχών, θα δείτε εκτό από Μαριούπολη που μα είναι γνωστή, υπάρχει μια άλλη πόλη που λέγεται Χέρσον. Χερσόνησος. Ε, η Γιάλτα, το όνομά της είναι ελληνικό, Γιαλίτα, στα Ποντιακά, είναι ο μικρός γυαλός. Ε, υπάρχει Μελιτόπολη, μια άλλη πόλη. Ε, υπήρξε έντονος ελληνισμός, σε αυτές, η έντονη παρουσία του ελληνισμού σε όλες αυτές τις περιοχές από τον 8ο π.Χ. αιώνα. Συνεχίζει την παρουσία του. Για την ακρίβεια, για να το πούμε σωστά, μετά την μικρασιατική καταστροφή, η ελληνική παρουσία ήταν έντονη εκτός Ελλάδος στη Βόρειο Ήπειρο, στην Κύπρο και στην περιοχή της Μαριούπολης πέριξ του Ευξήνου Πόντου και στη Γεωργία. Ε, αυτή τη στιγμή στην Μαριούπολη εξακολουθεί να μένει ένα σημαντικό τμήμα ομογενών μας. Έχουν το τεράστιο πρόβλημα ότι ζουν ακριβώς στο σημείο όπου συγκρούονται ο Ουκρανικός με το Ρωσικό στρατό εδώ και 8 χρόνια. Πριν κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, μπορείτε να μας κάνετε μία πρόβλεψη για το ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της Ρωσίας. Εξαιρετικά δύσκολο ε, να προβλέψει κανένας. Ε, διότι ο Πούτιν αυτή τη στιγμή ε, είναι σε μία φάση στην οποία είναι υποχρεωμένο να νικήσει, να γυρίσει πίσω φέρνοντας μία νίκη. Όσο καθυστερεί αυτή η νίκη, τόσο... Ανησυχώ για το τι συνέπειε θα έχει αυτό για τον άμαχο πληθυσμό τη χώρα. Η οποία νίκη, κύριε Σιρήκο, πώ νοείται, δηλαδή, ποια θα ήταν η νίκη να αλλάξει η κυβέρνηση στην Ουκρανία, ε, Το ένα ήταν να αλλάξει η κυβέρνηση και το δεύτερο να γίνει η Ουκρανία δορυφόρο τη Ρωσία. Με τη βία. Με τη βία. Να πάμε λοιπόν τώρα στην ιδιότητά σα ω Υπουργό ε, Παιδεία. Καταρχά, θα ήθελα να μα πείτε τι έχει αλλάξει από την ώρα που έχετε αναλάβει μέχρι σήμερα και ποιες, ποιοι είναι οι στόχοι σα, οι προσωπικοί. Το πιο σημαντικό που έχει αλλάξει είναι ότι για πρώτη φορά στις εκστάσεις του Σεπτεμβρίου του 2021 εφαρμόστηκε η ελάχιστη βάση εισαγωγή. Και έτσι πάψαμε να έχουμε το απαράδεκτο φαινόμενο εισόδου στα πανεπιστήμια φοιτητών οι οποίοι μπαίνουν με ένα ή με δύο στα 20, δηλαδή μπαίνουν με λευκή κόλλα πρακτικώ. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει αρκετά βήματα ως προς το θέμα της αντιμετωπίσεως της βίας, δηλαδή έχουν κλείσει σχεδόν όλες οι καταλήψεις στα ελληνικά πανεπιστήμια. Λίγες που έχουν παραμείνει είναι οι μη, οι Υπό την έννοια ότι ε, δεν είναι ακριβώς καταλήψεις, είναι χώρες στους οποίους έχουν δώσει τα πανεπιστήμια σε φοιτητικές οργανώσεις ε, που χρησιμοποιούνται όμως και από ακραία στοιχεία. Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό βήμα για την εξάλληψη της βίας στα πανεπιστήμια. Ο στόχος είναι Πραγματικά να ζούμε σε ένα πανεπιστήμιο, στο οποίο κάποιο θα μπορεί να εκφράσει ελεύθερα την άποψή του, χωρί να φοβάται ότι κάποιο θα τον ανοίξει το κεφάλι γιατί διαφώνει μαζί του. Ξαναρχόμαστε στο θέμα τη βία που λέγαμε προηγουμένω. Θα το πω και αυτό. Ε, όταν ε, παντρεύτηκα, ε, είχε έρθει κάποιο στενό φίλο και απευθυνόμενο στη σύζυγό μου και σε μένα, μα είχε πει την εξή φράση: Ό,τι και να συμβεί μεταξύ σας ποτέ μη σηκώσει ο ένας χέρι να χτυπήσει τον άλλον. Έχετε χάσει αυτομάτως το δίκιο σας. Όσο δίκιο και να έχετε. Αυτό ισχύει στην περίπτωση της Ρωσίας με την Ουκρανία, αυτό ισχύει μέσα στα πανεπιστήμια, αυτό ισχύει παντού. Όσον αφορά λοιπόν τα πανεπιστήμια, ποιο θα είναι ο χάρτη των πανεπιστημίων την επόμενη μέρα, μπορείτε να μα ε, δώσετε ένα στίγμα. Θεωρώ ότι είναι μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει ήδη. Ε, και θα έχει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να ολοκληρωθεί γιατί είμαστε σε μια φάση μετεξελίξεως ε, έχουμε μια σειρά από εξαιρετικά πανεπιστήμια έχουν αρχίσει ήδη να ανοίγουν προς το εξωτερικό επομένως βλέπουμε ξενόγλωσσα προγράμματα ήδη τρέχουν τρία και πιστεύω από το Σεπτέμβριο θα τα έχουμε φτάσει γύρω στα 7 ή 8 ε, αυτό σημαίνει ότι του χρόνου Μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα έχουμε 15-20 τέτοια προγράμματα τουλάχιστον. Όλα αυτά είναι σημάδια εξωστρέφεια των πανεπιστημίων. Ε, δεν απευθύνεσαι μόνο στο κοινό το ελληνικό, απευθύνεσαι σε, σε ένα ευρύτερο κοινό το οποίο ενδιαφέρεται να σπουδάσει σε ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο. Τώρα, υπάρχουν αλληλοεπικαλύψει σε πολλά σημεία. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά τμήματα με το ίδιο αντικείμενο, πολλέ φορέ και μέσα στο ίδιο πανεπιστήμιο. Ε, Υπάρχουν περιπτώσεις ε, τμήματων που ε, θεραπεύουν αντικείμενα τα οποία δεν ανήκουν στη σύγχρονη εποχή και δεν τα προτιμάει ο κόσμος και επίσης ε, έχουμε και το φαινόμενο κάποιων τμήματων τα οποία δεν είναι απολύτως σαφές τι είναι αυτό που διδάσκουν στα, στους φοιτητές σε σχέση με το μέλλον τους. Είναι κάποια τμήματα τα οποία δεν βρίσκουμε αντίκρισμα σε προπτυχιακό επίπεδο στο εξωτερικό, το βρίσκουμε μόνο σε μεταπτυχιακό. Ένα τελευταίο σημείο που το θεωρώ εξαιρετικά βασικό, το οποίο λύνεται εν μέρη με την ελάχιστη φάση εισαγωγή, είναι να κάτσουμε να δούμε κάποια στιγμή τα πανεπιστήμια και το Υπουργείο Παιδεία. Σοβαρά πόσοι αποφυτούν από τα πανεπιστήμια. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τον μικρότερο αριθμό αποφυτήσεω σε όλη την Ελλάδα. Όλα αυτά είναι βέβαια πράγματα τα οποία τα τρέχουμε αυτή τη στιγμή. Άρα θεωρείτε ότι το brain drain έχει αρχίσει να σταματάει και αν θέλετε και η εξωστρέφη αυτή όπως είπατε και ε, νωρίτερα ε, έχει αρχίσει ώστε να έρθουν και ξένοι φοιτητές ε, στα πανεπιστήμια μας. Το να έρθουν ξένοι φοιτητές είναι μόνο ένα τμήμα. Ε, το, η πραγματική αλλαγή ε, της καταστάσεως θα είναι όταν οι Έλληνες που έχουν φύγει από το εξωτερικό αρχίζουν και επιστρέφουν στα ελληνικά πανεπιστήμια για να δουλέψουν σε αυτά. Γι' αυτό το λόγο προετοιμάζουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα διευκολύνει, θα δημιουργεί γέφυρε. Σα δώσω ένα παράδειγμα. Σήμερα, αν κάποιο καθηγητή του εξωτερικού στην Αμερική εκλεγεί σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, για να έρθει στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Είναι στο Yale, σα λέω, είναι στο Πανεπιστήμιο τη Νέα Υόρκη, στο Míchigan. Ε, για να έρθει στην Ελλάδα, πρέπει να παραιτηθεί από το Míchigan. Δεν μπορεί να κρατήσει θέση και εκεί και εδώ. Ενώ το ιδανικό θα ήταν να του δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να κρατάει και τι δύο θέσει. Έτσι θα του δημιουργήσει γέφυρε για να έλθει. Ε, παράδειγμα δεύτερο, ε, ο θεσμό των επισκεπτών καθηγητών. Ε, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να παραμείνουν στα πανεπιστήμια του, αλλά θέλουν να αποκτήσουν κάποιου δεσμού με την Ελλάδα, επομε... προετοιμάζοντα το επόμενο βήμα του. Όλα αυτά τα προετοιμάζουμε με το πλαίσιο το οποίο σύντομα θα έλθει στη Βουλή. Να γυρίζω και στο προηγούμενό μα θέμα. Η παιδεία θα βοηθήσει ώστε να έχουμε λιγότερου πολέμου έτσι κι αλλιώ. Ε, Α ελπίσουμε ότι. Δεν θα... είναι αλήθεια πάντα αυτό. θα ε, σα δώσω το παράδειγμα των Γερμανών. Οι Γερμανοί στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, και αυτό είναι το σοκαριστικό τη υποθέσεω, ήταν με διαφορά ο πιο μορφωμένο λαό τη Ευρώπη. Ο πιο μορφωμένο λαό τη Ευρώπη και μάλιστα σε κάθε επίπεδο. Γιατί λόγω των πολέμων οι τάξει δεν ήταν τόσο έντονε στην Γερμανία όσο στην Αγγλία. Και υπήρχε εκεί η αντίληψη να μάθει ο λαό γράμματα. Η Γερμανία όμω, όχι μόνο οδήγησε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οδήγησε και στο ολοκαύτωμα των Εβραίων, δηλαδή μια πράξη εγκληματική που την εκτέλεσε με επιστημονική ε, ε, ακρίβεια. Ε, θέλω να πω δηλαδή ότι η παιδεία μόνη τη δεν αρκεί για να αποφεύγεις πολέμους. Είναι μια γενικότερη αντίληψη που πρέπει να έχεις. Ελπίσουμε να ελπίσουμε οι πόλεμοι να αποφεύγονται σε κάθε περίπτωση. Ε, κλείνοντας, πιστεύετε ότι η επόμενη μέρα στον πλανήτη ε, θα αλλάξει δραματικά. Ναι. Είμαστε μπροστά σε αλλαγές παρόμοιες με αυτές του 1989-1990 πιστεύω. Ε, δηλαδή η εικόνα της Ευρώπης δυστυχώς θα είναι διαφορετική το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Το θέμα είναι η Ευρώπη από την οποία ξεκίνησαν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι να μην είναι το λίκνο για έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Προ αυτήν την κατέστηση πρέπει να κινηθούμε. Α ευχηθούμε όλοι αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σα και όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μα. Εγώ ευχαριστώ για την ωραία συζήτηση.